Αναφερθήκαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, σε γιατρούς οι οποίοι φοροδιαφεύγουν. Πάμε τώρα στην άλλη όψη του νομίσματος. Στα όρια της εξαθλίωσης καταγγέλνουν ότι βρίσκονται χιλιάδες νέοι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όπως λένε στην κάμερα του Α, οι αμοιβές των ειδικευόμενων γιατρών είναι εξαιρετικά χαμηλές και αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Πρόβλημα επιβίωσης αντιμετωπίζουν πλέον χιλιάδες ειδικευόμενοι γιατροί του ΕΣΥ. Οι αμοιβές μας είναι τραγικές σε όρια εξαθλίωσης και μη δυνατότητας επιβίωσης. Ο μισθός του ειδικευόμενου, του νέου εισερχόμενου ειδικευόμενου στο σύστημα υγείας είναι αυτή τη στιγμή γύρω στα 900 ευρώ. Για 7 εφημερίες που κάνουμε το μήνα παίρνουμε γύρω στα 500 ευρώ, που αν τα διαιρέσεις και βγάλεις ένα μέσο μίσθιο είναι κάτω από 3 ευρώ. Στο 5ο έτος της ειδικότητάς του, 32χρονος Αλέξανδρος γίνεται καθημερινά μάρτυρας της σκληρής πραγματικότητας που βιώνουν πολλοί συνάδελφοί του. Βλέπει συναδέλφους που μπορεί να κλαίνε, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές τους ανάγκες. Δεν μιλάμε να κάνουν κάτι παραπάνω. Να γυρνάνε στο σπίτι και να μην μπορούν να μιλήσουν στα παιδιά τους που τους ζητάνε κάτι απλό. Ο 35χρονος Γιάννης τελειώνει την ειδικότητά του στην καρδιολογία σε μεγάλο νοσοκομείο της πρωτεύουσας σε 9 μήνες. Νοσοκομεία έχουν κλείσει, δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά. Ιδιωτικά πλέον στηβάζονται όλοι για να βρουν μια θέση. Και αυτά κιόλας δεν βγαίνουν. Τα περισσότερα ιδιωτικά μπορούν να μην βγουν και δεν μπορεί να βρει ούτε και εκεί διέξοδο κανένας. Είναι νέοι γιατροί που καλούνται να εργαστούν στις ίσως δυσκολότερες συνθήκες των τελευταίων ετών για τη δημόσια υγεία. Στη Γενική Εφημερία του ΚΑΤ μπορεί να δούμε γύρω στα 300 περιστατικά. Δηλαδή έχει αυξηθεί τουλάχιστον γύρω στο 30% η δουλειά μέσα στον τελευταίο χρόνο, 1,5 χρόνο. Η αβεβαιότητα, οι χαμηλές αμοιβές και η αγωνία έχουν οδηγήσει χιλιάδες νέους γιατρούς στο εξωτερικό. Μια πιθανότητα που υπάρχει στο μυαλό όλων όσων εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είμαι υποψήφιος άνεργος. Κανένας από εμάς δεν θέλει να φύγει. Όμως, αν τεθεί θέμα επιβίωσης για μένα, και εγώ θα σκεφτώ να φύγω. Όπως καταγγέλνουν οι γιατροί, πάντως, ακόμα και το μικρό ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα για τις εφημερίες, το λαμβάνουμε μεγάλη καθυστέρηση που σε αρκετές περιπτώσεις νοσοκομείων ξεπερνά τους 2 μήνες. Δείτε, κυρίες και κύριοι,